Εμείς ξεκινώντας να εκφράσουμε και δημόσια, γιατί σήμερα βρισκόμαστε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα θερμά συλληπιτήρια για τον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου, ενός φίλου, ενός ανθρώπου που είχε συμβάλει τα μέγιστα για τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου, το Σάκη το Τζίκα. Τα λόγια είναι περιττά, νομίζω, σε αυτές τις δυσκολίες που περνάνε όλοι οι δημότες μας. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους μας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να κουβεντιάσουμε με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τον κινητήριο μοχλό, κινητήρια δύναμη του τόπου ενός Δήμου, όπως είναι ο Εμπορικός Σύλλογος. Ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι εργάζεται κατά τη δικιά μας άποψη προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ποια είναι η κατεύθυνση? Η κατεύθυνση είναι ότι θα πρέπει όλοι μαζί, η Δημοτική Αρχή, αλλά και ο εμπορικός κόσμος της πόλης, να συμβάλλουν τα μέγιστα, ώστε να φέρουμε αυτή την πολυπόθητη ανάπτυξη που την επιζητούμε και εμείς σαν επαγγελματίες, αλλά και όλοι οι δημότες. Το ευχάριστο σε αυτό το τραπέζι που καθόμαστε τώρα, γυρνώντας λίγο και βλέποντας μας όλους, είναι ότι είμαστε άδειοι της αγοράς, εσείς φυσικά, γιατί εκπροσωπεί τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά εμείς κατ' το συνδυασμό αξίζουμε καλύτερα, απαντήστε κυρίως από ανθρώπους που έχουν αναφορά στο ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι εμείς στοχεύουμε στον ελεύθερο επαγγελματία, θέλουμε να φέρουμε, θέλουμε να συμβάλλουμε σαν επόμενη Δημοτική Αρχή αυτή την πολυπόθητη ανάπτυξη. Ο οποίος τότε λειτουργήσε και σηματοδότησε μια νέα αρχή για τον Δήμο και για όλο τον εμπορικό κόσμο της περιοχής, φτιάχνοντας το Μήλο των Ξωτικών. Μου έλεγε ότι, ερχόντας από το αεροδρόμιο, ότι όταν ξεκινήσαμε, το είπε μάλλον και το είπε και το επανέλαβε και στην κουβέντα, στο εμπορικό μας κέντρο, στη συζήτηση, στο διάλογο με τους νέους, ότι όταν κάποιος επισκέπτης έφτανε στα Τρίκαλα, δεν έμενε καθόλου μέσα στην πόλη. Πήγαινε σε κάποια άλλα αξιοθέατα της ίδιας περιοχής. Ή συνέχιζε για τα Μετέωνα ή πήγαινε στο Πετούλι. Σήμερα μου λέει ότι τα κλιμάτα έχουν πληρώσει 100% από τα ξενοδοχεία. Τι θέλει ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Εμπορικός Κόσμος και όλοι οι έθνοι επαγγελματίες, να είναι γεμάτα και να δουλεύουν και τα μαγαζιά τους. Και να ανεβεί πολύ η τοπική οικονομία.